Ακούστε. Αυτά τα πράγματα όταν είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στη Γερμανία και πήγε να τα πει, ο ομολογός του του είπε μην ανοίξεις το στόμα σου και τα πεις, που ήρθε μετά στην Αθήνα καλεσμένος. Μπράβο. Διότι εγώ θα αναγκαστώ να πάρω θέση και θα πω αντίθετα. Ισχύει και γράφηκε σε όλες τις εφημερίδες στη Γερμανία. Γιατί δεν τα είπε, λοιπόν. Βγήκε κοινή ανακοίνωση. Γιατί δεν τα είπε. Μας στηρίζουν απόλυτα στις θέσεις μας. Και ο Τσίπρας τους είπε ότι αν θέλετε να πάρετε ένα μέρος από αυτά που σας προστάμε, δεν πρέπει να εφαρμόζετε μνημόνια. Γιατί αλλιώς η χώρα δεν θα έχει να σας δώσει τίποτα και θα χάσετε τα λεφτά σας. Ακούστε, θα σας πω. Μην ξαναδιανοηθείτε να παρέμβετε την ώρα που μιλάω. Ναι, αλλά σας άκουσα. Κρατηθείτε και στο δεύτερο λόγο να απαντήσετε. Αλλά εσείς ξέρω ότι έχετε ένα πολιτικό ήθος. Μην μου λέτε τώρα. Ξέρω πολύ καλύτερα εγώ τι είπε με τον ομολογό. Εγώ το δεν σημαίνει ότι θα σας επιτρέψω εσείς να με διακόπτετε. Αλλά δεν μπορώ να κάνω πολιτική με κουτσομπολιό. Εμείς ξέρουμε καλά τι του είπε ο ομολογός του. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά και μόνο με τον τρόπο. Είπε... Παρακαλώ, κύριε Στρατούλη. Και πράγματα που είπαμε. Δεν σας διακόψω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει αυτό το οποίο δεν το ξέρει ο κύριος Καπαγωγή. Δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν θα του υπαγορεύσετε εσείς. Δεν θα του υπαγορεύσετε. Μα βλέπετε ότι προσπαθώ να τα εξασφαλίσετε. Ο κύριος Στρατούλη νομίζει ότι απέκτησε ιδιότητες. Για να μην προσβάλλετε εμάς όμως. Προσπαθώ μια ώρα. Προσπαθώ μια ώρα. Όχι, καθίστε. Κύριε Κακλαμάνη, ωραία, δεν θα. Καθίστε. Κύριε Κακλαμάνη, παρακαλώ. Μα να μου λέτε εσείς τι είπε ο κύριος Τσίπρας με τον ομόλογό του στη μυστική συνάντηση. Πού το μάθατε.